Λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειάς του στον περιφερειακό δρόμο Αγίας Γαλατά, ο 35χρονος Μανούσος Κονταράκης, υπάλληλος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, έπεσε αιμόφυρτος μετά τη σφοδρή σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με διερχόμενο όχημα. Το συγκεκριμένο παιδί ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Λυπάμαι με τον τρόπο που έφυγε, αλλά λυπάμαι και την οικογένειά του, τον πατέρα του, τη μάνα του. Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 6 χθες το απόγευμα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο οδηγός του οχήματος με το οποίο συγκρούστηκε ο άτυχος νέος δεν πρόλαβε καν να αντιληφθεί τι συνέβη, τόνισαν κάτοικοι της περιοχής. Από τη σφοδρή σύγκρουση της μοτοσυκλέτας με την κλούβα, ο νεαρός οδηγός εκτινάχθηκε σε μεγάλη απόσταση. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος, όπου και υπέκυψε λίγα λεπτά αργότερα. Οδηγοί μιλούν για έναν επικίνδυνο δρόμο που κρύβει παγίδες, καθώς η πλούσια βλάστηση καθιστά μη ορατές στις πινακίδες των σημάτων οδικής κυκλοφορίας. Έχουν ξαναγίνει κι άλλα. Πολύ επικίνδυνο είναι, γιατί σχεδόν ένα αυτοκίνητο βάζει να περάσει. Μία ακόμη οικογένεια της Κρήτης θρυνεί το χαμό ενός μέλους της που έσβησε σε ηλικία μόλις 35 ετών. Στο πένθος βυθίστηκαν και οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΧ για τον τραγικό θάνατο του συναδέλφου τους Μανούς Κονταράκη. Πρόκειται για το 34ο θύμα τροχαίου δυστυχήματος από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα στο νησί.